Φτάνει ως εδώ. Κι αν ο πόνος, αλλάζω σταθμό. Αλλάζω σταθμό. Δεν χαιρέτησα, παιδιά. 3, 2, 1. Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο, με πάρα πολύ κέφι, διάθεση, όρεξη και πολύ, πολύ ανατρεπτικές καταστάσεις γενικότερα. Πολύ ωραία πράγματα μας περιμένουν στο κανάλι. Και πραγματικά το πιστεύω αυτό που λέω, δεν το λέω έτσι απλά για να πω κάτι. Σας καλωσορίζω σε κάτι ολοκαινούριο που έχω μεγάλη αγωνία για το πώς θα προκύψει και πώς θα βγει. Είναι ένα project που ήταν έτσι στο τσακ τη στιγμή, του λεπτού. Ό,τι μελετάω πάρα πολύ και οργανώνω, ποτέ δεν μου βγαίνει. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτό όμως το project ήταν πραγματικά στο δευτερόλεπτο και το κάνω με πάρα πολύ διάθεση, όρεξη, αγάπη, αγωνία. Όλο το πακετάκι, γιατί μαζί θα δούμε στην πράξη τη διατροφή. Για τη διατροφή μάλλον που σας έχω μιλήσει, θα δούμε πώς αποδίδει. Πώς αποδίδει μάλιστα μετά από περίπου 10+ χρόνια. Και να δείτε κι εσείς, γιατί εγώ ξέρω τι αποδίδει. Δηλαδή το ξέρω, το έχω δοκιμάσει πολλές φορές, ξέρω τι πιάνει. Αλλά θέλω μαζί να βλέπουμε και πόσα κιλά χάνω κάθε εβδομάδα και τι τρώω μέσα στην εβδομάδα και όλα μου τα γεύματα, όλα στην πράξη, τι κάνω όσον αφορά το σώμα μου γενικότερα, πιο πολύ όμως τα γεύματα και τη διατροφή, εκεί θέλω να εστιάσουμε και να δείτε πώς δουλεύει σε μένα. Πάμε τώρα να ξεκινήσουμε, διότι εγώ έχω πάρει μπάλα τώρα, γίνεται ένας χαμούλης, πάμε να ξεκινήσουμε με το βίντεο. Έχω πολύ όρεξη. Το βλέπετε, το νιώθετε, το ζείτε φαντάζομαι μαζί με μένα. Εγώ σήμερα το ζω ούτως ή άλλως. Το ζω με το καινούργιο τραγούδι του Διονύση Σχοινά. Το ζω, γενικά το ζω. Δεν θα πω ένα ακόμη βίντεο για τη διατροφή. Θα πω ότι είναι το βίντεο σχετικά με τη διατροφή. Είναι ουσιαστικά το πρώτο επεισόδιο από τη σειρά που θα σας ετοιμάσω. Που θα ετοιμάσουμε βασικά μαζί για την ακρίβεια. Γιατί σκέφτομαι κάθε εβδομάδα. Μέσα στα δύο βίντεο που έχω να σας ανεβάσω, τώρα θα κοιτάξω το πρόγραμμά μου πώς θα είναι και πόσο πιεσμένο ή πόσο μη πιεσμένο θα είναι, θα φανεί. Ένα από τα δύο βίντεο, πάντως σίγουρα θα υπάρχει ένα βίντεο κάθε εβδομάδα, στο οποίο θα βλέπουμε την πορεία μου, την εξέλιξή μου, τι εννοώ τώρα σε αυτό, το βάρος μου, θα βλέπουμε τη διατροφή της εβδομάδας, για να τα λέω πιο σωστά, κάθε μέρα τι τρώω, πόσα κιλά ζυγίζω και γενικότερα τι, πώς πάει, πώς κυλάει αυτή η διατροφή για την οποία σας έχω μιλήσει τόσες πολλές φορές. Έτσι λοιπόν στην πράξη θα δείτε και εγώ θα ξαναδώ και θα ξαναζήσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι θέλω να χάσω κάποια κιλά. Είναι αυτό που σας έχω πει και στα προηγούμενα βίντεο, παιδιά, ότι ανά περιόδους τρώμε λίγο παραπάνω, κουραζόμαστε λίγο παραπάνω, οπότε θέλουμε πιο πολύ φαγητό. Καλομαθαίνουμε μετά στις ποσότητες και είναι λίγο δύσκολο να τις κόψουμε. Δηλαδή, εγώ αυτό το πρόβλημα έχω περισσότερο. Οπότε, σε αυτή τη φάση δεν ξέρω ακριβώς πόσα κιλά είμαι. Στο επόμενο βίντεο που θα ανέβει όμως θα ζυγιστώ πρώτη φορά μαζί σας για να δούμε από πού ξεκινάμε. Σίγουρα δεν είμαι 53 κιλά, αυτό είναι το μόνο στάνταρ. Εγώ στόχο πάντα έχω τα 53 κιλά. 53 κιλά ζύγιζα τότε λοιπόν που ήμουν... πόσο ήμουν, παιδιά? 18 χρόνια πέρασα το πανεπιστήμιο, τη δίαιτα πριν ξεκίνησα στα 20. Πες 21 ετών για την ακρίβεια, κάπου εκεί πρέπει να ήμουν. Στόχος μας είναι τα 53 κιλά. Εάν δεν τα κατακτήσω τα 53 κιλά, θα σας φάνε αυτά τα βίντεο. Θα ανεβαίνουν συνέχεια τέτοιου είδους βίντεο. Δηλαδή κάθε εβδομάδα, εγώ αν δεν φτάσω τα 53 κιλά, πραγματικά θα ανεβάζω συνέχεια βίντεο. Οπότε πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα την κατακτήσουμε την κορυφή μαζί. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν και ας μιλήσουμε, πριν σας πω για την πορεία των βίντεο που θα έρθουν, για αυτούς τους κανόνες που ακολουθούμε ούτως ή άλλως και είναι πάρα πολύ βοηθητικοί στο να χάσουμε κιλά. Νούμερο 1 και πάρα πολύ σημαντικό, η κατανάλωση πάρα πολύ νερού, διότι όλο αυτό μας αποτοξινώνει και μας βοηθά στο να χάσουμε πιο εύκολα τα κιλά μας. 8 με 10 ποτήρια ημερησίως είναι το ιδανικό, αν μπορούμε και περισσότερο, εννοείται είναι καλοδεχούμενο. Νούμερο 2, το βραδινό μας, καλό θα είναι να το έχουμε καταναλώσει maximum μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Ξέρω ότι τα ωράρια πολλών εργαζόμενων ανθρώπων δεν ευνοούν κάτι τέτοιο, πραγματικά είναι πολύ δύσκολο. Απλά θα πρέπει κάπως να συντονίσετε εσείς που εργάζεστε αργά και μετά πεινάτε, γυρίζετε σπίτι ίσως το ξημέρωμα, και είναι λογικό αυτό το πράγμα, διότι οι άνθρωποι είμαστε, δουλεύουμε, κουραζόμαστε, πεινάμε, δεν γίνεται να βάζουμε πάντα κάποιους κανόνες έτσι. Καλό είναι να προσαρμόσετε γενικότερα το διατροφολόγιο σας με αυτόν τον τρόπο, ώστε να μην φάτε και πέσετε για ύπνο, δηλαδή να μεσολαβήσουν 4-5 ώρες τουλάχιστον, εντάξει, τουλάχιστον 4-5 ώρες, ας πούμε, πριν να πέσετε για ύπνο αφού έχετε φάει. Δηλαδή,
να φάτε, να μπορέσει να γίνει καύση του φαγητού και να μην πάμε όλο αυτό και το κάνουμε λίπος. Ό,τι έχουμε φάει να μην γίνει λίπος και συσσωρευτεί στο σώμα μας. Σίγουρα πρέπει να κάνουμε 5 γεύματα μέσα στην ημέρα. Όχι λιγότερα, όχι περισσότερα. Τώρα, αν εμείς θέλουμε να σπάσουμε κάποια γευματάκια, δηλαδή το μεσημεριανό μας το κάνουμε 2 φορές, εννοώ σαν μερίδα, γιατί ίσως αυτό να μας εξυπηρετεί, κανένα πρόβλημα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν πρέπει να τρώμε λιγότερο από 5 γεύματα. Διότι, όπως σας έχω ξαναπεί, ο οργανισμός νιώθει απειλή. Όταν αφήνουμε νηστικό το στομάχι μας, νιώθει απειλή, προφανώς δεν καίει τίποτα, κρατάει ό,τι μπορεί να κρατήσει για να μας σώσει και σου λέει: εδώ πέρα κάτι συμβαίνει. Εγώ δεν παίρνω τροφή, οπότε πρέπει να επιβιώσω. Και όλο αυτό σίγουρα δεν βοηθά στην απώλεια των κιλών. 5 γεύματα σίγουρα, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, απογευματινό και βραδινό. Και τελευταίο τυπάκι πριν σας πω τις λεπτομέρειες του concept που θα έρθει, είναι το αργό μάσιμο της τροφής μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι έτσι, όταν δηλαδή μασάμε αργά το φαγητό μας, παίρνει το μήνυμα ο εγκέφαλος πιο σωστά και πιο έγκαιρα ότι έχουμε, ότι καταναλώνουμε τροφή, έτσι το αίσθημα του κορεσμού έρχεται πάρα πολύ φυσιολογικά, πάρα πολύ ωραία και δεν καταναλώνουμε παραπάνω ποσότητα από όσο χρειάζεται το στομάχι μας και γενικότερα ο οργανισμός μας. Πέραν αυτού λοιπόν, επανέρχομαι μετά από ένα μήνυμα σαρδάμ που έκανα, ότι εκτός του ότι βοηθάμε τον εγκέφαλο τέλος πάντων να πάρει το μήνυμα ότι τρώμε, οπότε θα χορτάσουμε εκεί που πρέπει χωρίς να φάμε πάρα πολύ ποσότητα. Πέραν αυτού λοιπόν, βοηθάμε και το στομάχι μας να δουλέψει πολύ πιο σωστά και να μην δημιουργήσουμε αργότερα ενδεχομένως προβλήματα στο στομάχι μας. Όταν η τροφή μας έρχεται σωστά και πέφτει όπως πρέπει στο στομάχι μας και δεν πέφτουν, τέλος πάντων, δεν θέλω να φανώ και αειδιαστική, τέλος πάντων, όταν μασάμε πολύ καλά την τροφή μας, βοηθάμε όλο το σύστημα, το εντερό μας, το στομάχι μας, τα όργανά μας να δουλέψουν πάρα πολύ πιο σωστά χωρίς να κουράζουμε, θέλω να πω, εξτρά τον οργανισμό μας και να δημιουργήσουμε ενδεχομένως αργότερα προβλήματα. Τώρα θα έρθουμε στο concept που σας έλεγα, αυτό το concept το οποίο ήταν του λεπτού της στιγμής, που δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει ακριβώς τι είναι, γιατί δεν σας βοήθησα να καταλάβετε. Πάντως θα είναι μια σειρά με vlog, θα το πω έτσι, όπου εκεί θα παρατηρούμε μαζί τις αλλαγές στο βάρος μου, αν όντως θα υπάρξουν, αν δεν υπάρξουν, αν θα υπάρξει μια στασιμότητα, το πώς θα προσαρμόσω τη διατροφή μου όταν βλέπω ότι υπάρχει μια κοιλιά και δεν χάνω κιλά, ώστε να χάσω κιλά. Θα ζυγιζόμαστε μαζί εννοείται, θα βλέπουμε την πρόοδο ή τη μη πρόοδο και γενικότερα τι γίνεται και πόσο διάστημα εν τέλει θα μου πάρει για να χάσω τα κιλά. Αν θα κάνω παρασπονδίες, αν δεν θα κάνω παρασπονδίες. Αυτό που θα σας υποσχεθώ σίγουρα είναι το εξής, ότι θα είμαι απόλυτα real. Δηλαδή, ό,τι σας δείχνω, αυτό και θα τρώω. Ότι ως άνθρωπος φυσιολογικός σίγουρα θα δείτε μέσα και βλακίες που θα τρώω, γιατί έτσι είναι παιδιά. Πάντα και όταν έκανα διατροφή σας το είχα πει κιόλας, δεν είναι κάποιο μυστικό αυτό. Έκανα τις παρασπονδίες μου, το γράψετε στα σχόλια που με ρωτάτε. Οπότε θα δείτε υπό κανονικές συνθήκες πώς δουλεύει μια διατροφή, αφού μαζί θα χάσουμε τα κιλά, τα περιττά κιλά και θα δείτε πώς κάνω τα γεύματά μου, πώς συνδυάζω τις τροφές μου, τι αποφασίζω να τρώω συνδυαστικά μεσημεριανό, βραδινό, όλα αυτά. Γιατί με ρωτάτε κυρίως στο Instagram, παίρνω καθημερινά πάρα πολλά μηνύματα. Με ρωτάτε για τους συνδυασμούς των τροφών, τις ποσότητες των τροφών και όλα αυτά. Πιστεύω ότι θα είναι και πάρα πολύ βοηθητικό για εσάς, πέραν το ότι για εμένα θα είναι ένα εξτρά κίνητρο για να χάσω τα κιλά λίγο πιο γρήγορα και πιο εύκολα. Και το γεγονός ότι θα είμαστε μαζί, δεν ξέρω, κάπως με εξητάρει, μου αρέσει πάρα πολύ. Θα είναι πολύ βοηθητικό και για εσάς, γιατί θα δείτε ακριβώς υπό κανονικές και φυσικές, πραγματικά φυσικές συνθήκες, το τι κάνω και τι τρώω και πώς δουλεύει και αν δουλεύει. Αυτά. Εύχομαι να μην σας κούρασα. Το σημερινό βίντεο ήταν ένα βίντεο ουσιαστικά προαναγγελίας του τι μας έρχεται και τι σας έρχεται και τι θα πάθουμε γενικότερα σε αυτό το κανάλι. Σίγουρα μια φορά την εβδομάδα το έχω πει αυτό. Σήμερα, όπως βλέπετε, είναι Παρασκευή. Όπως νιώθετε, είναι Παρασκευή. Για μένα είναι μια ταπεινή Τρίτη. Παρασκευή 5.30 ώρα έχει ανέβει το βίντεο. Το λέω για να το πιστέψω κι εγώ. Μην γίνει καμιά βλακεία πάλι και δεν ανέβει το βίντεο. Την Κυριακή, επειδή θα γίνεται ένας χαμούλης στις ζωές όλων μας, πιστεύω, επειδή είναι απόκριες, δεν θα ανέβει βίντεο στο κανάλι. Καταλαβαίνετε και μετά οι μέρες αυτές, δηλαδή το πακετάκι είναι λίγο της διασκέδασης του να βγούμε έξω να περάσουμε καλά. Ποιος θα κάτσει να δει YouTube και ποιος θα κάτσει να γυρίσει και βίντεο. Ξέρετε ότι η διαδικασία του να γυρίσουμε βίντεο δεν είναι μια καταναγκαστική εργασία, τουλάχιστον για εμένα. Το κάνουμε όλη μου την ψυχή, την καρδιά, το είναι, την ανάσα μου, την πνοή μου, ό,τι υπάρχει μέσα μου. Οπότε θέλω όταν γυρίσω βίντεο να το κάνω γιατί το αγαπάω, το γουστάρω, το θέλω, με τρελαίνει όπως σήμερα. Και γι' αυτό λοιπόν, επειδή ξέρω ότι δεν θα βρω χρόνο και ειδικά τώρα την Κυριακή αυτή που θα γίνεται χαμούλης,
Σίγουρα δεν θα είναι η ιδανική Κυριακή για να ανέβει βίντεο. Οπότε μένουμε εδώ. Να σας ευχηθώ να περάσετε τέλεια, να παρτάρετε όπως παρτάρει ο καθένας μας. Με μέτρο όλα βέβαια, το έχουμε πει αυτό, χαλαρά και ωραία. Δεν χρειάζεται να σας κάνω συνεχώς τη μαμά. Νομίζω ότι όλοι έχουμε επίγνωση και έτσι κάποια πράγματα τα κατανοούμε. Να περάσετε τέλεια, να περάσουμε όλοι τέλεια. Καρναβαλιστείτε ελεύθερα, καρναβαλιστούμε όλα τα πάντα. Και φυσικά εμείς τα λέμε σε Facebook, Instagram, Twitter και blog, που είναι όλα τα υπόλοιπα σημεία που μιλάμε. Και τα λέμε όλα με ιδιαίτερη αγάπη και δυναμία το Instagram, όπου εκεί θα δώσω πόνο αυτές τις απόκριες. Φέτος θα δώσω πόνο. Όσοι έχετε Instagram, μπείτε, κάντε ένα follow. Βλέπουμε πάρα πολλά σε αυτό το Instagram. Σας το λέω συνέχεια και να σας το λέω κάτι ξέρω. Μπείτε σε αυτό το Instagram, έχουμε και διαγωνισμούς, έχουμε real time. Τη ζωή, πώς κυλάει η καθημερινότητα, τις εμβολίες μου, πράγματα που εδώ στο κανάλι προφανώς δεν μπορούμε να τα βλέπουμε. Είναι λίγο δύσκολο γιατί δεν υπάρχει αυτή η αμεσότητα του Instagram, των Instagram stories. Οπότε, ναι, follow στο Instagram αυτά. Θα το πούμε πάλι στο επόμενο μας βίντεο και μέχρι τότε, εγώ σας γλυκοφιλώ. Μουα!